Αγαπητοί φίλοι, καθηγητές και μαθητές, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Ανατόλια για τη σημερινή τιμή. Πάντα ήθελα να κάνω τη σημερινή ομιλία, ειδικά και μόνο σε αυτό το σχολείο. Σήμερα είναι μια μέρα που γυρίζω σπίτι μου και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Για 6 χρόνια, από το 1980 μέχρι το 1986, ζούσα στο οικοτροφείο Αρένων, το οποίο στεγαζόταν στο κτίριο Stevens Hall πίσω από τις θέσεις που έχετε τώρα, και έπαιζε μπάσκετ καθημερινά σε αυτό εδώ το γυμναστήριο. Για διάλειμμα ανάμεσα στις ατέλειωτες ώρες μπάσκετ πηγαίναμε στα μαθήματα. Είναι μάλιστα μια τέτοια στιγμή που θυμάμαι με αγάπη και το μεγάλο μας δάσκαλο και στο μπάσκετ και τον διευθυντή οικοτροφείου, τον Γιώργο Κασαπίδη, που έφυγε από κοντά μας φέτος την Άνοιξη. Υπόσχομαι ότι θα περιορίσω την ομιλία μου κάτω από τα 10 λεπτά και χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν θα χρειαστεί να επαναλάβω πράγματα για μένα. Διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο που έλεγε πως πρέπει οι μαθητές να αγνοούν εντελώς τις συμβουλές που λαμβάνουν από ομιλητές σαν εμένα σε αποφοιτήσεις. Ο λόγος είναι ότι στις αποφοιτήσεις μιλούν οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι που πέρασαν από μια διαδικασία και πέτυχαν σε αυτή ή νομίζουν ότι πέτυχαν και κατά συνέπεια έχουν μια προκατάληψη να λένε σχεδόν πάντα το ίδιο πράγμα. Ακολούθα τα όνειρά σου με πίστη και θα πετύχεις. Ποτέ δεν ακούμε από αυτούς που ακολούθησαν τα όνειρά τους να γίνουν center forward της Εθνικής και τώρα είναι αναπληρωματική center back σε ομάδα Δέλτα Εθνικής. Και όμως την ίδια συμβουλή θα σας δώσω κι εγώ σήμερα. Ακολούθα τα όνειρά σου με πίστη και θα πετύχεις. Αλλά είστε πια μεγάλα παιδιά να ακούτε τα πάντα και να μπορείτε να τα συνδέσετε σε μία προσωπική άποψη. Άλλωστε και η πορεία σας αύριο θα είναι απόλυτα προσωπική. Παρόλο που οι καλοί ομιλητές ποτέ δεν μιλάνε για πάνω από τρία πράγματα, θα μοιραστώ μαζί σας 7 χρήσιμα σημεία που έχω κρατήσει από την εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών. Δεν θα πω ότι είναι ούτε διδάγματα ούτε συμβουλές, είναι περισσότερο το προσωπικό μου σκονάκι μετά από 45 χρόνια. 7 λεπτά λοιπόν ακόμα και 7 σημεία. Πρώτον, από αύριο είστε κάποιος άλλος. Αύριο το πρωί θα διακτηνιστείτε σε ένα άλλο πλανήτη. Κανείς άνθρωπος από το νέο χώρο που θα βρεθείτε, πανεπιστήμιο, εργασία, εσωτερικό, εξωτερικό, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρει, δεν έχει άποψη ή προσωπική εμπειρία και δεν νοιάζεται κιόλας για το ποιος είσαι. Αν ήσασταν εδώ άριστο συμμέτριο, στα μαθηματικά, είτε στα αγγλικά, είτε στα μαθήματα, αν ήσασταν αδιάφορος ή συνεπής, δημοφιλής ή όχι, από αύριο το πρωί δεν είστε τίποτα από αυτά. Δυστυχώς και ευτυχώς. Δυστυχώς γιατί όλα πρέπει να τα αποδείξετε από την αρχή, ευτυχώς γιατί οτιδήποτε αρνητικό σας κρατούσε καθυλωμένους έχει σβήσει. Έχω δει πολλούς αριστούχους μαθητές κολεγίου να κάνουν λιγότερα από όσα όλοι περίμεναν γιατί κόλλησαν στο παρελθόν και πολλούς μέτριους να γίνονται άριστοι στο πανεπιστήμιο και αργότερα. Το πρώτο πράγμα που θα ήταν χρήσιμο να θυμάστε είναι ότι το κοντέρ, ο μετρητής, η πίστα του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, όπως θέλετε πείτε το, έχει τώρα μηδενίσει. Δεύτερον, το Σεπτέμβριο θα έχετε ανέβει κατηγορία. Αντί για την Α2 θα παίζετε στην Α1 πια. Αν ήσασταν άριστος για να μπείτε στην ιατρική, θα βρεθείτε εκεί, για παράδειγμα, θα βρεθείτε εκεί με εκατοντάδες άλλες και άλλους που ήταν εξίσου άριστοι να μπουν εκεί. Το ίδιο ισχύει αν πάτε στην Αγγλία, στην Αμερική. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν αποφασίσετε απλά να κάνετε clubbing κάθε βράδυ ή να παίζετε Call of Duty στον υπολογιστή. Καθώς θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τους μεγαλύτερους experts σε clubbing και σε ηλεκτρονικά παιχνίδια που δεν κάνουν τίποτε άλλο όλη τη νύχτα. Διαλέξτε λοιπόν να κάνετε κάτι το οποίο πράγματι είναι πάθος για εσάς και σας αρέσει να βάλετε χρόνο. Γιατί ο ανταγωνισμός θα ανέβει θεαματικά. Τρίτο, και ίσως το δυσκολότερο να πιστέψει πολύ. Δεν υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει μόνο σκληρή δουλειά. Θυμάμαι ήμουν στην πρώτη γυμνασίου και μου λέει ένα παιδί της πρώτης ηλικίου από το οικοτροφείο, παίζαμε ακριβώς εκεί την μπασκέτα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που άκουσα ποτέ. Μετά από τα πρώτα 100.000 σουτ, όλα μπαίνουν. Αν πάρουμε για παράδειγμα τους Beatles, που σίγουρα όλοι θεωρούν ότι είναι θέμα ταλέντου η επιτυχία τους, για παράδειγμα οι Beatles είχαν κάνει 1.200.000 εμφανίσεις live πρωτού γίνουν διάσημοι. Για 18 μήνες πρωτού γίνουν διάσημοι έπαιζαν σε ένα μπαρ 270 φορές, περίπου 5 ώρες κάθε φορά. Το θέμα είναι για να κάνεις 100.000 σουτ ή να παίζεις μουσική 5 ώρες κάθε βράδυ, πρέπει πράγματι να διασκεδάζεις με αυτό. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να σου πει ότι διασκεδάζεις, πρέπει πράγματι να διασκεδάζεις. Πρέπει να έχεις ένα πάθος για αυτό που κάνεις. Εδώ ίσως βρίσκεται και το μυστικό στο ακολούθα τα όνειρά σου με πίστη και θα πετύχεις. Το όνειρο δεν μπορεί να είναι απλά θέλω χρήματα, δόξα και θαυμάσιο σώμα τρώγοντας πίτσα με προφιτερόλ. Αυτά είναι λογικές επιθυμίες σχεδόν όλων, αλλά δεν είναι όνειρο.
Το όνειρο είναι δημιουργία, είναι κάτι που πράγματι θες να κάνεις, που δεν μπορείς να μην το κάνεις και σε συναρπάζει. Το αν θα κερδίσεις χρήματα και δόξα από αυτό είναι εντελώς συγκυριακό και τυχαίο. Σε πολλούς μάλιστα τομείς κάτι τέτοιο, αν είσαι πράγματι καλός, θα συμβεί μόνο με το αθάνατο. Τα τελευταία 15 χρόνια έχω προσλάβει πάνω από 1.000 άτομα σε 7 χώρες. Έχω δουλέψει με 2.000 διαφορετικά άτομα και ειλικρινά τα μόνα δύο σημεία τα οποία μετράνε είναι να έχει κάποιος πάθος για αυτό που κάνει και διάθεση συνεργασίας. Αν απλά έχει ταλέντο, ακόμα χειρότερα νομίζω ότι έχει ταλέντο, αυτό ειλικρινά είναι τροχοπέδι. Είναι δικαιολογία για να δουλέψει λιγότερο ή να μην συνεργάζεται. Οι μύθοι που κυκλοφορούν είναι αληθινοί. Μετά από 500 προσλήψεις προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, μπορώ να σας πω ότι ο καλύτερος προγραμματιστής που βρήκα είχε καταφέρει να μπει στα ΤΕΙ Πειραιώς, αλλά δεν αποφύτησε ποτέ, ενώ ο χειρότερος είχε τελειώσει το MIT. Τέταρτο. Ετοιμαστείτε για συνεχή αλλαγή. Ο κόσμος θα αλλάζει συνεχώς και ταχύτερα από ποτέ. Δεν είναι τόσο σημαντικό τι θα μάθετε το 2014, αλλά πώς θα καταφέρετε να το ξεχάσετε μέχρι το 2024. Πρέπει να βρείτε την όρεξη να μαθαίνετε για το αντικείμενό σας πάντα και συνέχεια και όχι στους στενούς ακαδημαϊκούς χώρους. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να σας ενδιαφέρει πράγματι και να μην δείτε τη ζωή μπροστά σας σαν λίστα με μαθήματα και αγκαρίες που πρέπει να σβήσετε. Είναι πολύ σκληρή ζωή αν τη δεις απλά σαν λίστα με αγκαρίες. Επίσης, αποκτήστε τη δυνατότητα και την ικανότητα να συνεργαστείτε και να μάθετε από τους γύρους σας, ακόμα και αυτούς που νομίζετε ότι δεν έχουν τίποτα να διδάξουν. Συνεχής αλλαγή. Οι περισσότεροι νομίζετε ότι ξέρετε τι θέλετε να κάνετε, αλλά δεν έχετε ιδέα για το τι πράγματι θα κάνετε σε 20 χρόνια. Είναι δεδομένο ότι κανένας δεν θα κάνει τη δουλειά του πατέρα του ή της μητέρας του, ακόμα και αν έχει τον ίδιο τίτλο. Η καθημερινότερα και οι απαιτήσεις αυτής της δουλειάς θα είναι εντελώς διαφορετικές. Ανοίξτε φτερά και μην φοβηθείτε την αλλαγή, γιατί αυτή θα έρθει έτσι κι αλλιώς σίγουρα. Πέμπτον, ψάξτε τη σύνθεση. Το 90% των δεδομένων και των στοιχείων που έχουμε παγκοσμίως παρήχθησαν τα τελευταία 2 χρόνια. Υπάρχει μια εκθετική αύξηση παραγωγής και δυνατότητας να μοιραστούμε νέες ιδέες. Αυτό για μένα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πρωτότυπες σκέψεις και ιδέες, απλώς θεωρούνται πρωτότυπες από όποιον δεν έψαξε καλά στο Google. Το πρώτο πράγμα που απορρίπτω στη δουλειά μου είναι εντελώς πρωτότυπες ιδέες. Συνήθως μια πολύ πρωτότυπη ιδέα είναι μια πολύ κακή ιδέα. Αντίθετα, η σύνθεση δύο καλών ιδεών από δύο διαφορετικούς εντελώς χώρους μπορεί να αποδειχθεί ιδιοφυής. Στον χώρο της καινοτομίας, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται τώρα στον χώρο που συναντώνται δύο διαφορετικές επιστήμες. Ακόμα και στον χώρο της μουσικής, όταν ακούγονται τα νέα τραγούδια της εποχής σας, έχω την εντύπωση ότι κάποιος έβαλε ταυτόχρονα να παίζουν δύο κασετόφωνα των 80s. Αγάθωνας με κόζα μόστρα. Από μόνοι τους, κανένας δεν μπαίνει στο αεροπλάνο για την Eurovision, μαζί είναι επιτυχία. Αυτή τη στιγμή εκλαϊκεύω κάτι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και πιστεύω ότι θα είναι η βάση για τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις αυτού του αιώνα. Κρατήστε το υπόψη σας όσο προχωράτε μπροστά στη μόρφωσή σας. Βρείτε πώς θα συνδυάσετε δύο πράγματα και δύο χώρους που δείχνουν εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Έκτο από τα 7. Τελειώνουμε. Επιτυχία και ευτυχία. Θα πω κάτι για την επιτυχία. Θεωρώ ότι ισχύει και για την ευτυχία επίσης. Για μένα το μυστικό της επιτυχίας είναι ένα και απλό και μου κάνει εντύπωση πόσο απλό είναι. Φρόντισε να ορίσεις εσύ τι θεωρείς επιτυχία και όχι άλλοι για σένα. Όταν ξεκίνησα με ένα φίλο μου να φτιάξουμε το 1999 τη Βέλτη, κοιτάζαμε στη δεύτερη συνάντησή μας μάλιστα ένα άρθρο που υπολόγιζε ότι για κάθε 2 εκατομμύρια διαφορετικές ιδέες, μόνο μία φτάνει να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία που θα μπει στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Αν μάλιστα ξεκινήσει μία εταιρεία από την Ελλάδα για να τη βάλει στο Nasdaq, η πιθανότητα αυτή έχει πολλά έξτρα μηδενικά εις βάρος σου. Αλλά στη δεύτερη συνάντησή μας τότε είπαμε αυτό θα κάνουμε. Στη συνέχεια, για λόγους που δεν θα αναλύσω τώρα, ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε πει από την αρχή τι θέλουμε να κάνουμε. Για να το πω όσο πιο απλά, αν δεν ξέρεις που θες να πας, είναι αδύνατο να φτάσεις εκεί. Αυτή τη συμβουλή μπορείτε να την ξεχάσετε τώρα, γιατί είστε μικροί ακόμα, αλλά όταν τριανταρίσετε, το οποίο ξέρω ότι σας φαίνεται μια αιωνιότητα, θυμηθείτε την. Όσο μεγαλώνετε, θα κληθείτε να παίρνετε αποφάσεις που κρίνουν μια ζωή μέσα σε λίγα λεπτά. Ο μόνος τρόπος να πάρετε τις σωστές αποφάσεις μέσα σε λίγα λεπτά είναι να έχετε συνειδητοποιήσει ποια που θέλετε να πάτε. Τελευταίο, θα κλείσω από εκεί που ξεκίνησα. Από σήμερα είστε κάποιος άλλος. Μπαίνετε σε ένα νέο κόσμο που κανείς δεν σας γνωρίζει εκτός από έναν. Ο εαυτός σας. Είστε κάποιος άλλος για όλους εκτός από εσάς τον ίδιο. Μόνο για ένα άτομο σε όλο τον κόσμο θα έχει σημασία πια τι ήσασταν και δεν ήσασταν στο Ανατόλια. Μην αγνωνίσετε τον εαυτό σας, γιατί ξέρει τι είναι αλήθεια ή ψέματα, που πρέπει να βάλει μεγαλύτερη δύναμη και πού να στρίψει. Μην τον τιμωρήσετε βάζοντάς τον να κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Είτε είναι η ώρα της δουλειάς είτε της διασκέδασης, βρείτε ποια ώρα είναι για εσάς και κάντε το με διπλή ένταση.
Αφήστε τον εαυτό σας να σας οδηγήσει. Και μην μετανιώνετε ή απογοητεύεστε αν κάτι δεν γίνεται αμέσως, αν πράγματι είναι αυτό που θέλετε να γίνει. Όπως και να έχει, μην μετανιώνετε αν κάνετε κάτι που αληθινά πιστεύετε. Όπως λέμε και εμείς η γενιά των 80's, μια τραγική στιλιστική παρένθεση στην ιστορία της ανθρωπότητας, αν ξαναγύριζα πίσω στον χρόνο, θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά με εντελώς διαφορετικό κούρεμα. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια.